μας ελέγχει, αυτό μας ελέγχει. Ναι, ναι, ναι. Το έχει και αυτός ο Μπούχης αυτό. Να το ακούσουμε, θέλω να το ακούσουμε. Όταν το ένα σου δάχτυλο δείχνει, έτσι, εκεί, το βλέπετε αυτό. Κατηγορηματικά το πλησίο σου, λέει, κοίτα τι έκανε, δείχνει το πλησίο σου. Τα τρία δάχτυλα, αυτά, δείχνουν την ίδια στιγμή τον εαυτό σου. Βλέπετε εκεί πως είναι. Ναι. Το ένα δείχνει, κοιτάξτε τι κάνει αυτό ο άλλος, και τα τρία δείχνουν τον εαυτό σου. Λοιπόν, μην φωνάζεις, Τάκη. Αλλά και ο αντίχειρας, αυτό είναι το σοβαρότερο. Ο αντίχειρας, δείχνοντας προς τα πάνω, σε ελέγχει ιδρυμύτατα, σε ελέγχει ιδρυμύτατα. Ότι εκεί υπάρχει ο δίκαιος κριτής, του οποίου σύ αρπάζεις το αξίωμα και κρίνεις το πλησίο σου, το σκέφτηκες. Το καταλάβατε τώρα και το πράγμα. Όχι. Το έχουν βγάλει από πολύ φορά. Α, το έχει. Δεν είναι απόλυτο αυτό, το να δείξει τον άλλον. Όταν δείχνει, λέει. Είπε, όταν δείχνει. Έκανε καλά που το βλέπει. Δεν θέλουμε να το ξέρουμε. Όταν δείχνει. Δεν θέλουμε να το ξέρουμε. Ο Ευρώς. Ο χρονοβολή δεν χρειάζεται. Εκεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παρά, το πνεύμα της αληθείας, πανταπού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνωσε και καθάρισε ημάς από πάσης πλήρους, και σώσος να καθέ, λοιπόν. Το θέμα το σημερινό είναι ο νόμος του Θεού. Ο νόμος του Θεού. Έπρεπε, εφόσον δημιούργησε ο Θεός εμάς, να μην μας αφήσει χωρίς πηξίδα στη ζωή. Να υπάρχει η πηξίδα που να δείχνει ποια είναι η κατεύθυνση της πορείας μας σε όλη τη ζωή. Και πηξίδα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο νόμος του Θεού. Επειδή όμως ο γραπτός νόμος του Θεού δεν δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους, παρά μόνον ευθύς εξ αρχής, επαναλαμβάνω, ο γραπτός νόμος του Θεού, μόνον στο Ισραήλ, ένας άλλος ολόκληρος κόσμος παρέμενε χωρίς να έχει τον γραπτό οδηγό της ζωής του, τον νόμο του Θεού δηλαδή. Δεν είναι μόνο όμως ο γραπτός νόμος που δείχνει την πορεία, υπάρχει και ο λεγόμενος άγραφος ηθικός νόμος. Παναλαμβάνω, και ο λεγόμενος άγραφος ηθικός νόμος. Και αυτός ο νόμος είναι αυτός που είναι εδώ γραμμένος μέσα μας. Τον ονομάζουμε συνείδηση. Δηλαδή φωνή, με άλλα λόγια,
που έβαλε ο Θεός μέσα μας για να λέει εκείνο ναι, εκείνο όχι. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω γραπτός νόμος είναι ο νόμος που έδωσε στο Μωυσή. Γραπτός νόμος είναι ο νόμος που κρατάμε στα χέρια μας τώρα εδώ και ονομάζεται Καινή Διαθήκη, που είναι ο τέλειος κατά πάντα σε όλα νόμος του Θεού. Επαναλαμβάνω, είναι τέλειος ως προς όλα ο νόμος του Θεού. Όταν κοιμόμαστε και θέλουμε να πάμε να σηκωθούμε πρωί σε συγκεκριμένη ώρα από το βράδυ, κανονίζουμε, αν δεν ξυπνάμε εύκολα, με το ρολόι το ξυπνητήρι την ώρα που πρέπει να σηκωθούμε, για να είμαστε εντάξει στην ώρα που πρέπει να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας για τη δουλειά που έχουμε. Εκεί, στη ζωή μας δηλαδή, πρακτικά το ξυπνητήρι είναι που μας σηκώνει. Εδώ, στη ζωή τη πνευματική, το ξυπνητήρι του Θεού είναι ο νόμος. Είναι ο νόμος του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους και Αποστόλους Εκκλησίας μας, μέσα μου, μέσα μου, έχω μπροστά μου την επιστολή που το γράφει και θα το διαβάσω κιόλας, υπάρχει μία αμαρτωλή κατάσταση και μία πολύ δυνατή επιθυμία για αμαρτία. Επαναλαμβάνω, μέσα μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει μία αμαρτωλή κατάσταση και μία πολύ δυνατή επιθυμία για να εκτελώ την αμαρτία. Αυτή την κατάσταση και αυτή την πραγματικότητα δεν τη γνώριζα. Να το προσέξουμε αυτό. Δεν τη γνώριζα αυτή την κατάσταση. Τη τόσο φρικτή, τη τόσο αμαρτωλή, που με έκανε όπως ήθελε. Εγώ πίστευα ότι είμαι σε όλα πέρα για πέρα εντάξει απέναντι στον νόμο. Παρόλο ότι εσωτερικά ήμουνα έσχος. Με καταλαβαίνετε νομίζω. Από τη στιγμή που διάβασα τον νόμο, είδα, γνώρισα αυτό που δεν γνώριζα πριν, ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση μέσα μου. Δεν το καταλάβαινα καθόλου. Ήμουνα πεθαμένος, λέει. Νεκρός. Λέει, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήμουνα νεκρός. Και ξύπνησε αυτή η πραγματικότητα από τη στιγμή που διάβασα τον νόμο του Θεού και είπε όχι αυτό. Όταν είδα, λέει, το ουκ επιθυμήσεις, γράφει εδώ μέσα, τότε ξύπνησε αυτός ο κόσμος μέσα μου ο κακός.
Από τότε που κατάλαβα αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτή τη φρικτή αμαρτωλή κατάσταση, προσπαθώ να κάνω, μάλλον θέλω να κάνω το καλό, ας το προσέξουμε αυτό, θέλω να κάνω το καλό, το ξανατονίζω, θέλω να κάνω το καλό, αλλά πιο κοντά από το θέλω είναι σε μένα η κακή πράξη. Το δεν θέλω. Αυτό που δεν θέλω στην ουσία. Το ξαναλέω. Και το λέει, ου γάρο θέλω, γιατί όχι εκείνο που θέλω. Πράττω, αλλά πράττω εκείνο που δεν θέλω. Δηλαδή, μέσα μου ο καλός μου κόσμος θέλει, ο καλός μου κόσμος θέλει να κάνω το καλό, αλλά το κακό παράγεται μου. Το κακό παράγεται, είναι να, δίπλα μου, εδώ, κοντά. Και αυτό μου λέει, κάντο. Αισθάνεται ο Απόστολος Παύλος, το προσέξουμε αυτό, δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Εδώ μέσα, όχι έξω, μέσα στον κάθε πιστό άνθρωπο, αφού τα στενόταν ο Άγιος Απόστολος, λέει βλέπω δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Ένα νόμο να μου λέει μην, που είναι άγιος και δίκαιος ο νόμος, μου λέει μην, και απ' την άλλη ο κακός μου κόσμος. Ένας άγιος άνδρας, έτσι πρέπει να είναι, που ζει ακόμα βέβαια, λέγει το εξής αυτός ο άγιος άνδρας. Την παλιά εποχή, όταν λίστευαν, την παλιά εποχή, όταν λίστευαν κανένα που περνούσε στον δρόμο, μετά τον σκότωναν. Παραμόνευαν μήπως περάσει και κάποιος άλλος, και αν περνούσε, τον λίστευαν κι αυτόν, αλλά αυτόν δεν τον σκότωναν. Τι τον έκαναν? Αφού τον είχαν ληστέψει καλά, τον έπαιρναν ζωντανό, χωρίς να του κάνουν τίποτα, και τον έδεραν με το σκοτωμένο, πρόσωπο με πρόσωπο. Σφιχτά, πολύ σφιχτά. Ώστε, εισπνέοντας τη δυσοσμία και νιώθοντας την παγωμάρα που είχε πάνω του ο ίδιος νεκρός, να νιώθει φρίκι μπροστά σε ένα τέτοιο φάσμα αναμενωμένου θανάτου. Να νιώθει φρίκι, σφιχτά δεμένος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ είμαι ο ζωντανός που ήμουν σφιχτά δεμένος με την αμαρτία. Αυτή είναι ο ληστής που μας ληστεύει όλους. Πολύ σφιχτά δεμένος. Και βλέπω αυτή η αμαρτία να περνάει όπως ο δεμένος με τον πεθαμένο αισθανόταν όλη την παγωμάρα του πεθαμένου στα σκέλη του, αφού ήταν παγωμένος, και όλη τη δυσοσμία. Έτσι και εγώ νιώθω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να εισπνέω και να παγώνω από αυτή την αμαρτωλή κατάσταση. Και φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, φωνάζει δυνατά. Τις μερίσετε, ποιος μπορεί να με ελευθερώσει από το σώμα, είπα σώμα πεθαμένου σώμα ζωντανού,
του θανάτου τούτου, από το σώμα της αμαρτίας, που είναι πραγματικός θάνατος. Γιατί αυτοί μας θανατώνει στην ουσία. Αν δεν είχαμε την αμαρτία όλοι μας, δεν θα πεθαίναμε. Αυτή μας έχει στα χέρια και μας έχει επιβάλει και την αμαρτία ώστε να πεθαίνουμε. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από αυτό το κακό το μεγάλο που είμαι σφιχτά δεμένος, εγώ ολισθευμένος και δεμένος με την αμαρτία. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ονομάζει τον αυτό του και πρώτο αμαρτωλό. Και λέγει δόξασι ο Θεός με λύτρωσε ο Κύριος από την αμαρτία. Με λύτρωσε ο Κύριος από την αμαρτία. Εκείνος πήρε στην πλάτη του όχι μόνο τις δικές μου αλλά τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας από του Αδάμ μέχρι και του τελευταίου που θα υπάρχει όταν κλείσει ο πλανήτης και η ζωή στον κόσμο αυτό που ζούμε. Ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου. Χωρίς νόμο Θεού ο άνθρωπος δεν έχει σωτηρία. Κάποτε, πριν έρθει ο Χριστός, οι Εβραίοι είχαν έναν εγωισμό πάρα πολύ μεγάλο και έλεγαν ότι σε μας έδωσε ο Θεός τον νόμο. Εμείς είμαστε ο λαός του. Και βέβαια κανείς, λέγει ο Κύριος μας, κανείς άνθρωπος δεν εφάρμοσε τον νόμο στο ακέραιο. Δηλαδή να πει εγώ τον νόμο του Μωσαϊκού, της Ισραηλίτης μιλάω τώρα, εγώ εφάρμοσα τον νόμο στα εν τέλεια. Όλοι βρέθηκαν οι Ισραηλίτες παραβάτες του νόμου. Και να πούμε στο τέλος την τελευταία παράβαση, την πιο μεγάλη, ότι σταύρωσαν τον Κύριο της δόξης. Παράβαση. Η μεγαλύτερη που είδε ο κόσμος. Το να έχεις νόμο και να περηφανεύεσαι γιατί έχεις τον νόμο, αυτό δεν λέει τίποτα. Μάλλον αυτό λέει κάτι πιο φοβερό. Το ότι ενώ έχεις στα χέρια σου εκείνο που σου δίνει ζωή, εσύ το αχρηστεύεις και δεν το χρησιμοποιείς καθόλου. Ζεις στην ουσία χωρίς τον νόμο. Ο Κύριος είπε πολύ καθαρά στους Ισραηλίτες ότι να μην υπερηφανεύεστε γιατί είστε παιδιά του Αβραάμ και επομένως έχετε και τον νόμο που ο Μωυσής πήρε από τα χέρια μου στο Σινά και σας το έδωσε εσάς. Αλλού να είναι ο εγωισμός. Αυτό δεν λέει τίποτα. Ότι είμαι ο γιος του τάδε Αγίου, από ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλά, είμαι γιος του τάδε που έχει μεγάλες αρετές. Σημασία έχει εσύ έχεις τις αρετές αυτές. Ζεις όπως ζει ο πατέρας σου, παραδείγματος χάρη, που ήταν Άγιος. Ή εκμεταλλεύεσαι με εγωισμό το όνομα του πατέρα σου για να δείξεις ποιος είσαι. Αυτό δεν μετράει καθόλου.
Γι' αυτό και τους είπε ο Κύριος ξεκάθαρα ότι ο Θεός και Πατέρας μας, σεις που έχετε τον εγωισμό και λέτε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ, αλλά όμως στη διαγωγή δεν είστε καθόλου, να ξέρετε ότι μπορεί από τις πέτρες που έχετε εδώ μπροστά να φτιάξει παιδιά του Αβραάμ, πραγματικά παιδιά του Αβραάμ. Είναι ανάγκη, είναι σαν τους έλεγε δηλαδή ότι ο Αβραάμ, ο πατέρας σας, όντως ήταν δίκαιος, γιατί εφάρμοζε τον νόμο. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι μια αρετή μοναδικά που ζητάει ο Κύριος από όλους μας, την έχει ο Αβραάμ. Μία αρετή μόνο, μία αρετή. Την υπακοή. Σήκω του λέει και έλα εδώ να σου δείξω που θα πας να μείνεις. Αφήνει ένα τόπο και πηγαίνει αλλού χωρίς να ξέρει που θα πάει και τι θα βρει στο δρόμο. Τη βρει υπακοή στο θέλημα του Θεού. Πάρε το παιδί σου που γέννησε μετά πολύ κόπο και πήγαινε να το θυσιάσει εκεί. Να το κάνεις θυσία σε μένα, ναι. Τη βρει υπακοή ο Αβραάμ. Επαναλαμβάνω, την αρετή που ζητάει ο Κύριος μας στις δύο λέξεις του Πατερημών, γεννηθεί το θέλημά σου, ο Αβραάμ την είχε. Αν ό,τι καλύτερο είχε στη ζωή του το παιδί του, πήγαινε να το κάνει προσφορά στο Θεό, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι μηδαμινά. Εύκολα να γίνουν για τον Αβραάμ. Όμως θέλω να έχουμε το μυαλό μας. Ο Αβραάμ που ονομάζεται δίκαιος, δίκαιος, να έχουμε υπόψη μας ότι τη λέξη δίκαιος δεν σημαίνει πάρε ένα εσύ από τα δύο και ένα εγώ και είμαι δίκαιος, ότι μοιράζω στα ίσια. Πουθενά δεν αναφέρεται σε γραφή με τόσο στενή σημασία η λέξη δίκαιος. Σημαίνει ενάρετος. Δίκαιος σημαίνει εκείνον που έχει αγιοσύνες πολλές επάνω του. Συγκεντρώνει αρετές πολλές. Δεν λέει και για τον Ζαχαρή και την Ισάβ, λέει, δίκαιοι λέει ήσαν ενώπιον του Θεού. Δεν λέει ήσαν δίκαιοι, καλά και σώνει στη μοιρασιά. Όχι, αλλά ενάρετη, αφού συμπληρώνει και παρακάτω, άμεμπτη. Η Καινή Διαθήκη λέει για τον Ζαχαρία της Άφησης σαν δίκαιη και τη λέξη άμεμπτη παραπέρα. Δηλαδή αλέρωτη, αλέρωτη, καμιά λαδιά δεν είχαν στην ψυχή τους, σαν άνθρωποι, ενώπιον του Θεού. Και ο Αβραάμ τέτοιος ήταν, δίκαιος με την έννοια ενάρετος άνδρας της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός λοιπόν ο Αβραάμ, αν δικαιώθηκε, δηλαδή από το Θεό αναγνωρίστηκε σαν δίκαιος, δεν δικαιώθηκε επειδή έπραξε τα έργα του νόμου. Να το προσέξουμε, είναι απαραίτητα τα έργα που μας ζητάει ο Κύριος στις γραφές, αλλά όλα να τα κάνουμε όσα λένε οι γραφές, ποτέ δεν θα δικαιωθούμε, ποτέ δεν θα πάμε στον Παράδεισο. Μα πείτε να μην κάνουμε. Θα κάνουμε έργα, πρέπει να κάνουμε έργα που λέγουν πως λένε οι γραφές, αλλά εκείνο που κυρίως βάζει μέσα και μέσα στον Παράδεισο, είναι η χάρις του Θεού. Είναι η χάρις του Θεού. Αυτό είναι που μας οδηγεί στον Παράδεισο. Είναι δώρο με άλλα λόγια ο Παράδεισος. Το δώρο μας αυτό δεν εξαγοράζεται με τα έργα μας. Αντίθετα, εμείς
εμείς προσωπικά, με όλη την πρίκα μας, τις αμαρτίες μας εννοώ, τις αμαρτίες μας, εξαγοραστήκαμε, έδωσε ο Κύριος λίτρα, σήμερα λέει, σου δίνω τόσα, άφησε ελεύθερο εκείνον από σκλάβο που είναι. Και ο Κύριος είπε, εγώ δίνω το αίμα μου, είναι τα λίτρα για να λυτρωθούμε εμείς από τη σκλαβιά της αμαρτίας με την οποία είμαστε δεμένοι σφιχτά. Ο Αβραάμ λοιπόν, ο Αβραάμ που ήταν δίκαιος, δεν δικαιώθηκε από τα έργα του νόμου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει λέγει δίκαιο να καυχηθεί κατά έναν τρόπο, να υπερηφανευθεί απέναντι στους συνανθρώπους του. Ότι τους ξεπερνάει ως προς τις αρετές της εποχής ανθρώπους. Το λέει, έχει λέει αυτό το δίκαιο. Πράγματι ήταν ανώτερος, ο ανώτερος της εποχής. Θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε, αλλά θα μπορούσε να πει, είμαι ανώτερος. Θυμόμαστε τώρα εδώ αυτή την, το ξεπέρασμα των ανθρωπίνων του Αγίου Αντωνίου. Ποιος Κύριε είναι, υπάρχει άλλος που να είναι αγιότερος από μένα, ρωτά ο Αγίος Αντώνιος. Και ο Κύριος του λέει, πήγαινε εκεί να δεις ποιος είναι ανώτερος από σένα. Και λέγει, παρότι ότι ήταν υπερήλικας ο Αγίος Αντώνιος, έκανε φτερά στα πόδια, σαν νέος λέει πήγαινε στον δρόμο, για να συναντήσει τον ανώτερο από αυτόν. Και νομίζω, δεν θυμάμαι, ένας άλλος Άγιος, ο γιος Τσαγκάρης. Παύλος. Ο Άγιος Παύλος ο Απλούς. Ο Άγιος Παύλος ο Απλούς. Ήτανε ανώτερος. Και επαναλαμβάνω, ήτανε ανώτερος. Εκεί ο Θεός παραχωρεί, δεν είναι εγωισμός να, για τους Αγίους που ζητάνε από τον Θεό τον ανώτερο για να το φτάσουν. Αυτή είναι η ουσία. Δεν πάνε να φτάσουν κάτι παραπάνω από άνθρωπο, αλλά ανώτερο από αυτού, ανώτερο από αυτούς. Επαναλαμβάνω, ο Αβραάμ με τη ζωή του ήταν μία ζωντανή εφαρμογή του Μωσαϊκού νόμου. Μία ζωντανή εφαρμογή του Μωσαϊκού νόμου. Για μας ο Μωσαϊκός νόμος δεν χωράει. Δεν χωράει. Να έρθουμε τώρα, γιατί και εμείς έχουμε νόμο. Και μάλιστα διπλό νόμο. Ο ένας είναι η συνείδηση, ο άλλος είναι εδώ. Όσο καιρό ζούνε οι άνθρωποι, οι βαπτισμένοι μέσα στη κολυμβήθρα, έχοντας άγνοια του νόμου, της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου, των Επιστολών, της Αποκαλύψεως, όσο καιρό ζουν έχοντας άγνοια, σημειώστε, βάτε δίπλα, είναι πεθαμένοι. Είναι πεθαμένοι. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, νεκροί όντες της παραπτώμασης και τις επιθυμίες. Ότι είναι εντελώς πεθαμένοι, γιατί ζούνε μέσα στα παραπτώματα και μέσα στις αρχικές επιθυμίες. Νομίζω καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σημαίνει νεκρός. Είναι γεμάτος από πεθαμένους ο κόσμος.
Και δεν είναι λόγος δικός μου, το λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά θυμηθείτε τον Κύριό μας που πήγε ένα παλικαράκι και του λέγει «Κύριε, μου δίνεις την άδεια να πάω σπίτι μου να τακτοποιήσω γιατί ο πατέρας μου είναι πεθαμένος και θα του γίνει κηδεία και τα αρέστα». «Ο πατέρας μου», είπε το παλικαράκι, «είναι πεθαμένος. Να πάω να τακτοποιήσουμε μαζί με τους άλλους, τους γύρω, τα συμβόλαια». Θυμόμαστε όλοι τι το απάντησε ο Κύριος. «Άφες, άσε τους νεκρούς που είναι γύρω», ήταν ζωντανή γύρω, ήταν, δεν είναι πεθαμένη, «θάψε τον εαυτό νεκρό». Ας αυτούς που είναι πεθαμένοι, που έχουν άγνοια του νόμου, άγνοια της πνευματικής ζωής, άγνοια του Χριστού, ας τους να θάψουν ή πεθαμένοι, τον πεθαμένο σωματικά. Ναι, επαναλαμβάνω, η άγνοια του νόμου, του Χριστού, σημαίνει άδου νέκρωση, νεκροταφείο, πέρα για πέρα νεκροταφείο. Δεν χωράει να λέω ότι είμαι βαπτισμένος, να εκκλησιάζομαι από συνήθεια και να έρχεται ο αιρετικός και να μου κάνει μάθημα και να διαλογίζομαι και να λέω τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Ποιος? Ο πάσης φύσεως αιρετικός. Όταν σταφωνάζει η εκκλησία, είτε με το κήρυγμα, είτε με το Ευαγγέλιο, είτε με οτιδήποτε άλλο, και κλείνει τα αυτιά σου, στον αιρετικό θα τα ανοίξει γιατί είναι εύκολο. Σβησμένα είναι τα φώτα. Εντελώς σβησμένα, σκοτάδι πέρα για πέρα, χωρίς τον νόμο του Θεού. Όταν βρεθεί κάποιος και σου πει «βλέπω να σου οδηγήσω» και είναι στραβός κι αυτός, δεν θα πέσετε και δύο μες στο λάγο, τι θα κάνετε? Μιλάμε, επαναλαμβάνω, ότι νεκροταφείο είναι η άγνοια του γραπτού νόμου του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είναι το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και ο Χριστός είναι η αλήθεια. Και ο Χριστός φωνάζει μέσα από τις γραφές πολύ καθαρά: «Γνώσεστε την αλήθεια». Να γνωρίσετε την αλήθεια, που δεν είναι άλλη από εμένα τον Χριστό, και η αλήθεια ελευθερώσει μας και αυτή θα σας ελευθερώσει. Αλήθεια είναι ο νόμος του. Να θυμηθούμε και κάτι. Μπροστά στο Πιλάτο που τον ρωτάει ο Πιλάτος ποιος είναι, όχι αν είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, η άλλη ερώτηση με την οποία απαντά ο Κύριος, «εγώ είμαι η αλήθεια», του λέει, «εγώ είμαι η αλήθεια», του λέει, κανένας επί της γης ως άνθρωπος δεν ακούστηκε ποτέ να πει ότι είναι αλήθεια, καθαρή αλήθεια, και ότι ακόμα είναι και το φως του κόσμου. Δεν βρέθηκε ούτε θα βρεθεί, ένας είναι μόνο ο Κύριος μας. Αν ο Κύριος είναι το φως και η αλήθεια, όσοι ζυγώνουν στο φως, στο νόμο του και στην αλήθεια, έχουν φως, έχουν και γνώση θεϊκή. Όσοι απομακρύνονται, βρίσκονται στο σκοτάδι, ζουν και στην άγνοια. Ζουν και στην άγνοια. Να έρθουμε τώρα στον ίδιο παραλληλισμό που κάναμε με τους Εβραίους. Α, εμείς έχουμε τον νόμο του Μωυσή. Είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Α, είμαι βαπτισμένος, ακούγεται να λένε. Είμαι χριστιανός,
Έχω βαπτιστεί. Πιστεύω στο Ευαγγέλιο. Δεν φτάνει αυτή η αναγνώριση. Το ότι είμαι βαπτισμένος και τελείωσα, ή δέχομαι ότι οι γραφές είναι του Θεού και τελείωσα. Αυτός ο εγωισμός είναι εγωισμός που δικαιολογεί την τύφλα. Το σκοτάδι του καθενός που το ισχυρίζεται αυτό. Δικαιολογεί την τύφλα. Χωρίς γραφή στα χέρια, χωρίς μελέτη, να έχουμε ένα κύριο που μας αγαπάει τόσο πολύ και να φωνάζει «Μελετάτε τα γραφάς». Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος. Μελετάτε τα γραφάς. Γιατί να μελετάμε τις γραφές? Γιατί μέσα από τις γραφές προβάλλει το πρόσωπό μου και παίρνει και από την αγιοσύνη μου. Παίρνει και από τη δύναμή μου. Χωρίς τη μελέτη, λέει, διαβάζω, λέει, γέροντα, λέει, την Αγία Γραφή, να το προσέξουμε αυτό το πράγμα, και δεν την καταλαβαίνω. Λέει σε ένα γέροντα, κάποιος πιστός, να τη διαβάζεις, παιδί μου. Και για, να τη διαβάζεις, ξέρεις γιατί του λέει? Γιατί η Γραφή έχει τη δύναμη, παρότι δεν καταλαβαίνεις, να σου αφήνει κάτι στο μυαλό το ελάχιστο, αλλά να σου καθαρίζει και μέσα τον κόσμο σου. Έχει αυτή τη δύναμη η Αγία Γραφή. Να σε απαλλάσσει από κακά. Η Γραφή είναι λόγος του Θεού. Εμείς με το λόγο μας, με το λόγο που λέμε στις συζητήσεις μας, εκφράζουμε εκείνο που σκεπτόμαστε ή που αισθανόμαστε. Αμα ο Θεός δεν εκφράζει με την Αγία Γραφή ό,τι αισθάνεται και ό,τι σκέφτεται σαν Θεός? Αφού είναι νους και ο Θεός, αφού καρδιά είναι και ο Θεός, έδωσε σε εμάς. Λέει, ο πλάσας, εκείνος που έπλασε, λέει, το μάτι δεν βλέπει, εκείνος που φύτεψε από τα αυτή δεν ακούει, ο Θεός δηλαδή, εκείνος που έβαλε την καρδιά, είναι χωρίς καρδιά. Φοβερό δηλαδή, να θέλουμε να είμαστε χωρίς αυτή τη μεγάλη αγκαλιά της καρδιάς του Θεού. Χωρίς δηλαδή, με άλλα λόγια, το νόμο του Θεού. Επαναλαμβάνω, ένα πλήθος κόσμου χριστιανών ορθοδόξων αγνοούν τις γραφές. Και αν πρέπει να εξομολογηθούν οι χριστιανοί, αν αισθάνονται εξομολόγηση, για οτιδήποτε άλλο, το πρώτο που να πούνε είναι «Δεν ξέρω τι λένε οι γραφές μέσα, για δεν ανοίγω να διαβάσω». Θέλω να σας πω το εξής. Δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι κάποια, συγχωρέστε με, κάποιος εγωισμός, υπερηφάνεια, όμως πράγματα που έχω διαβάσει παλαιότερα μέσα από την Αγία Γραφή, και τώρα πάει σήμερα αυτό που σας κάνω το θέμα, το έχω διαβάσει πολλές φορές, παλιά, και τώρα την περασμένη εβδομάδα. Κάθε φορά βλέπω κάτι καινούριο. Ξεπηδάει κάτι καινούριο, κάτι να με σκλαβώνει, κάτι να με τραβάει. Και κάτι να με συγκλονίζει μέσα μου. Και να λέω, Χριστέ μου, ζούσα έτσι και δεν το καταλάβαινε τόσο καιρό. Χωρίς αυτή τη γλυκιά παρουσία που τη λες εδώ μέσα. Ο νόμος του Θεού είναι αφυπνιστικός. Ξυπνάει, είναι το ξυπνητήρι. Όχι, δεν σε ξυπνάει. Άντε κάποια στιγμή για να ξαναπέσεις πάλι, αλλά για να σε έρθει, να σε έχει πάντα με ανοιχτά τα μάτια, πάντα με το φως, πάντα με τη δύναμη. Σκορπίζει τη χάρη. Τώρα, λέγει, με συγχωρείς πάρα πολύ, με διακόπτεις. Με συγχωρείς, θα κάνεις την ερώτηση. Έχουμε μπροστά μας ένα καρύδι. Το καρύδι, αν δεν το σπάσουμε, δεν θα βρούμε μέσα την ψύχα. Μιλάμε για το καρύδι το ιερό. Διαφορετικά, αν επιχειρήσουμε να το φάμε όπως είναι,
θα χαλάσουμε το στομάχι μας. Η Αγία Γραφή, επειδή έχει και δυσνόητα χωρία, δηλαδή δύσκολο καταλαβαίνονται, δεν χωράει να πούμε ότι αν την πάρουμε για καρύδι, τη σπάω, την ανοίγω και δεν καταλαβαίνω, την τρώω έτσι, θα πάω σε αυτό που καταλαβαίνει. Να μου εξηγήσει για να καταλάβω. Γι' αυτό υπάρχουν και πατέρες της Εκκλησίας, υπάρχουν και ερμηνείες, υπάρχουν και τίποτα. Για πες την απίση, Ιωσήφ, και μετά θα συνεχίσω. Τώρα έχεις μια ώρα να μας δες όλα αυτά τα οποία έχει διαβάσει και τα λένε οι πατέρες. Το θέμα είναι εδώ. Εμείς οι άνθρωποι γιατί δεν θέλουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω μια φορά. Όλοι δεν θέλουμε. Όλοι δεν θέλουμε. Αυτοί που θέλουν είναι ελάχιστοι. Ωραία, να γίνουμε ελάχιστοι κι εμείς. Να γίνουμε κι εμείς ελάχιστοι. Άλλωστε, ένα βήμα, αν επιχειρήσουμε να κάνουμε εμείς, ένα μικρό βηματάκι. Τα υπόλοιπα 10-20 έχουν 9 από τον Κύριο. Χωρίς να το πάρουμε καθόλου είδηση. Άρα σημαίνει ότι ο Κώστας ο Αδάμ δεν έκανε ούτε ένα βήμα, ούτε σκέφτηκε να κάνει το βήμα. Άρα σου λέει, καλά είμαι έτσι πως είμαι. Τα ξέρω. Καλά είμαι έτσι πως είμαι. Και ήδη τα ξέρω εγώ. Αλλά δεν μπορώ να τα πράττω. Αυτή είναι η κουβέντα. Επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Δικαιούται ο καθένας να πει δεν μπορώ να τα κάνω, αλλά δεν μπορεί να πει και τους άλλους. Άλλο. Δε. Σε καμία περίπτωση. Ξεχωριστό θέμα. Καθένας ξεχωριστό θέμα. Συνοηθήκαμε. Λοιπόν. Οι Εβραίοι είχαν με βάση το Μωσαϊκό νόμο ένα σημάδι που το έκαναν εφαρμόζοντας το Μωσαϊκό νόμο. Το σημάδι αυτό το πήρε και ο Χριστός όταν πήγε 40 μέρες, όχι 8 ημέρες στο Σιμεών. Ναι. Πήρε την περιτομή, του κόψανε μια φλουδίτσα από το σώμα. Αυτό λεγόταν περιτομή. Για γινόταν αναγνώριση ότι είναι Ισραηλίτης. Ένα αυτό. Αυτό ήταν σαν, θα λέγαμε, σαν βάπτισμα στην ουσία, γιατί έπαιρνε και το όνομα παράλληλα. Την ημέρα που του κόβανε το κρεατάκι, έπαιρνε και το όνομα. Εμείς, το όνομά μας το παίρνουμε την ημέρα της βαπτίσεως. Αλλά την ημέρα της βαπτίσεως ο ιερέας παίρνει και μας βυθίζει μέσα στο νερό. Μας θάβει μέσα στο νερό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σε βουλιάξει μέσα. Θάβει μέσα στο νερό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Συνετάφημεν, θαυτήκαμε μαζί την ώρα που μας έβαζε ο ιερέας, μας βάζει ο ιερέας και μας βαφτίζει μέσα στο νερό. Συνετάφημεν το Χριστό, πέθανε ο Χριστός. Και εμείς την ώρα που μας βουτάει μέσα στο νερό, πεθαίνουμε και την αμαρτία, για την αμαρτία. Πάει η αμαρτία περίπατο. Ποιος καταλαβαίνει ότι η αμαρτία εξαφανίζεται. Επαναλαμβάνω. Γιατί το λέω αυτό? Για να πω το εξής, γιατί τηλεφωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Καημένοι Ισραηλίτες που υπερηφανευόσαστε ότι έχετε πάρει την περιτομή που λέει ο Μωσαϊκός νόμος, ότι δηλαδή έχετε κάνει αυτό το κόψιμο το λίγο που λέει ο Μωσαϊκός νόμος και όλα του νόμου όσα διατάζει τα παραβαίνετε. Η ίδια φωνή ακούγεται. Καημένοι χριστιανοί που βαφτιστήκατε στην Κολυμβήθρα, που θαυτήκατε και φύγανε αμαρτίες τότε, μα που έχετε άγνοια και περπατάτε μέσα στο σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος μας δανείζει τη φωνή. Ποιος μπορεί να απομακρύνει από το σώμα της αμαρτίας που είναι το σκοτάδι το αληθινό? Θέλω να πω το εξής. Αυτό που ανέφερα στην αρχή
που ίσως να μην το άκουσε και ο Ιωσήφ. Έχουμε τη θέληση και την επιθυμία. Θέλω να κάνω το καλό και το επιθυμώ. Όμως το κακό είναι πιο κοντά από την πράξη την καλή που πάω να κάνω. Για να φτάσω να κάνω το καλό, πρέπει να ξεπηδήσω το κακό που είναι δίπλα μου. Και αυτό ξεπηδιέται με μια αγάπη στον Κύριό μας. Θα αναφερθώ. Τι να κάνω, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Γιατί θα κινδυνεύσω. Στο εξής. Στο ότι ο Κύριος είναι ζεστασιά. Ο Κύριος είναι ζεστασιά. Και από αυτή τη ζεστασιά που έχει ο Κύριος μας δίνει μέσα τις γραφές. Λέει ο Δαβίδ, εν τη μελέτη του νόμου σου, όταν μελετάω τον νόμο σου, Παναγία μου Χριστέ μου, εκαφίσεται πυρ και η φωτιά μέσα μου. Γιατί δηλαδή είμαστε από διαφορετικό υλικό πλασμένοι από τον Δαβίδ. Λέει, διαβάζω λέει Κύριε τον νόμο σου και αισθάνομαι μέσα μου να καίει η φωτιά, αλλά δεν διαβάζω νόμο. Άρα δεν γονατίζω να πω δώσε μου τη δύναμη να διαβάσω, να καταλάβω τις πέντε γραμμές Κυρία μου. Και είναι η φωτιά μέσα μου όταν διαβάζω τον νόμο. Και από την άλλη πλευρά, ψύχρα, παγωνιά, πέρα για πέρα, είναι ο διάβολος. Παγωνιά, πέρα για πέρα. Και γιατί είναι παγωνιά, θαρώ πως εκεί βρισκόμαστε. Και τι είναι παγωνιά. Γιατί τότε πως όταν βασιλεύσει εκείνος ο Αντίχριστος που μου λέγατε προηγουμένως 666, τότε πως ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Τότε πως θα ψάχνουμε να βρούμε άνθρωπο που να αγαπάει, γιατί η γη θα είναι ψυγείο και δεν θα υπάρχει αγάπη. Το αντιλαμβάνεστε. Και ο Κύριος μας πυρ κατά ανανίσχων. Σε ζεσταίνει, σε φωτίζει, σε καθαρίζει. Παγώνει ο διάβολος και δεν θέλει να δεις ούτε και τον αδελφό ακόμα που γεννήθησε από τη χιλιά. Ζεις στο ίδιο σπίτι και δεκαλημέρα δεν λες. Πώς να καταλάβει ο άνθρωπος ότι έστω και ο καλός απλός λόγος είναι γεμάτος από ζωή. Να περνάς και να χαίρεσαι που βλέπεις τον άλλον, γεια σου τι κάνεις. Επαναλαμβάνω, ο Κύριος μας είναι φως, είναι φωτιά που θερμαίνει. Και επαναλαμβάνω, από το Ευαγγέλιο, από τις γραφές, από τον νόμο του, αντλούμε αυτή τη θερμότητα. Και το είπα, θα το φωνάξω δυνατά άλλη μια φορά, εν τη μελέτη σου εκαυθίσεται πυρ. Από τη μελέτη του νόμου σου βγαίνει φωτιά που το παίρνω εγώ και ζεσταίνομαι και καίγομαι και καίω την αμαρτία. Να θυμίσω τους δύο πάλι, πολλές φορές το έχω πει, που πορεύονται Λουκά και Κλεόπα από τα Ιεροσόλυμα σε Μαγούς, που συναντούν χωρίς να καταλάβουν στον δρόμο τον Κύριο, τον αναστημένο Κύριο μετά τα απαθήματά του, συζητούν, ο Κύριος τους μιλάει μέσα από τις Αγίες Γραφές. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τι τους λέει, δεν καταλαβαίνουν. Τους μιλούσε για τον Κύριο, για τα παθήματά του, όλα και τα πράγματα. Όχι, συγγνώμη, λέει, τους είπε γιατί είσαι σκυνθρωπή. Γιατί είσαι έτσι σκυνθρωπή. Καλά εσύ λέει, πού βρισκόσουνα, δεν ήσουν σ' αρεσόλυμα,
τις ημέρες εκείνες δεν είδες τι έγινε. Σταυρώσανε, το βάλανε στον τάφο κτλ. Ούτω καθεξής. Και προχωράω, φτάνουνε στο σπίτι, τον φιλοξενούνε. Ακόμα δεν φιλοξενήθηκε, η ψώνη ευλογεί τον Άρτο, ο Κύριος, και εκείνη την ώρα ανοίξανε τα μάτια τους. Όχι αυτά εδώ, γιατί βλέπανε με εκείνα. Τα άλλα ανοίξανε ο Σιφ. Αυτά μας λείπουνε ο Σιφ. Και δεν, μπορούμε, και δεν θέλουμε να κάνουμε το καλό. Ανοίξανε τα μάτια και είπανε, ο Κύριος. Ναι, εν το ευλογεί τον Άρτον. Εν το ευλογεί. Δεν τον πήρε μαχαίρι. Λοιπόν, και λέει, δεν μας ενδιαφέρει το μαχαίρι, μας ενδιαφέρει τούτο το πράγμα. Όχι, θέλω να πω. Μας ενδιαφέρει αυτό που, εκεί που καταλήγουμε, που είπατε ότι είναι φωτιά ο Κύριος. Λέει, α, είδες το δρόμο που ερχόμαστε και μας μιλούσε για τις γραφές, πώς έκαιγε μέσα η καρδιά μας. Πώς έκαιγε. Για να μην καταλαβαίνουμε λίγο τόσο από εκείνα που τώρα ακούμε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει λαχτάρα εσωτερική για να μελετάμε γραφές. Μετά από 10 λέει, διάβαζα ένα ωραίο βιβλίο, το έχω τελειώσει, 3 είναι τα βιβλία αυτά που έχω πάρει τώρα και πολύ ωραία, λέει προσευχή πριν την προσευχή. Και πριν την προσευχή, οποιαδήποτε σχετικό βιβλίο ή γραφής, πριν τη μελέτη να πω, θα χρειάζεται προσευχή. Τότε ανοίγονται τα μάτια. Μα έχουμε ολόκληρη μέρα μπροστά μας. Ολόκληρη μέρα μπροστά μας. Να δεν περισσεύουν 10 λεπτά, 20. Να έχουμε τη μελέτη του νόμου του Κυρίου. Ο Δαβίδ λέει ότι εγώ μελετάω νύχτα και ημέρα τον νόμο σου. Και αισθάνομαι, Κύριε, ότι ο νόμος είναι ένα ποτάμι και στο ποτάμι αυτό, στην όχθη, είναι φυτευμένος εγώ. Και ρουφάω όλο ένα από το νεράκι εκείνο που εσύ κάποτε είπες στη Σαμαρίτιδα. Πάσο πίνουν εκ του γίνοντος τούτου, διψήσει πάλι. Όποιος πίνει νερό αυτό που το γίνω, διψάει πάλι. Όποιος πιει από το νερό αυτό που έχει η Αγία Γραφή, ουμή διψήσει στον αιώνα. Επαναλαμβάνω και τελειώνω, μην σας κουράσω. Καθόλου πολλά, Γιώργο. Να μην αισθάνεσαι πολλά, να λες πες κι άλλα, πες κι άλλα, να ανοίξουμε τα μάτια μας, γιατί εγώ είμαι 68,5 και κάθε μέρα λέω ίσως φύγω σήμερα. Τι θα πω στον Κύριο που θα πάω, τι θα πω, δεν άδειασα, μου είπε πολλά εκεί που πήγα. Παναγιά, ο πατέρ Παΐσιος είχα πάει μια φορά, μια φορά στον πατέρ Παΐσιο, την ευχή του να έχουμε και του είπαμε για έναν άρρωστο. Και μα, ανάμεσα στα άλλα μας είπε και τούτο, ότι βρε, ξέρετε, πες ότι ο Κύριος μας παίρνει και μας βάζει στον Παράδεισο μέσα. Αν εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί με τον Παράδεισο, ξέρετε, θα του πούμε, βγάλε με από εδώ πέρα, έχω συνηθίσει. Καλώς γύρω. Βγάλε με από εδώ, δεν έχω συνηθίσει. Λοιπόν, χωρίς να συνηθίσουμε, ζητάμε να πάμε στον Παράδεισο. Ή γι' αυτό περιμένει έξω την πόρτα ο άρρος και μας αλλάζει τα φώτα. Τα ξέρουμε. Λοιπόν, να είναι ο νόμος του Κυρίου, να είναι μελέτη μας και να μην σταματάμε να μελετάμε. Όλοι εμείς οι άνθρωποι ζητάμε, λέει, ειρήνη και αγάπη. Και δεν την έχουμε. Εδώ είναι. Μα δεν την έχουμε, πώς τη ζητάμε. Δεν τη θέλουμε. Εγώ την έχω, αν θες να ακούσεις. Μην το λες εγωιστικά. Την έχω, με συγχωρείς να το πω έτσι για να το καταλάβεις. Όχι, δεν το πω. Δεν τη θέλουμε. Αδερφέ, συγγνώμη. Αδερφέ, συγγνώμη. Τα χτες ήμουν στην Ιθλέα. Μόλις τελειώνει, πάμε καθόμαστε 3 άτομα και μέχρι ζητάμε πνευματικά. Λοιπόν, λέω, διάβαζα τόσο καιρό, όπως και διαβάζει την Αγία Γραφή, στο θέμα σου, λέει, μάθετε απ' εμού, ο Κύριος το λέει, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, ότι είμαι πράος, ήρεμος, και ταπεινώ στην καρδιά. Άμα μάθετε αυτό από μένα τον Χριστό, που σημαίνει καλοπροσέχτε το, ζητήστε το μου, ζητήστε το μου, να γίνει θέμα προσευχής καθημερινής, θα αντικαταλάβεις, δεν γίνεται να καταλάβεις. Μεγάλη δουλειά αυτό που λες εσύ, δεν είναι ουτοπία, δεν είναι όπως το λες εσύ, είναι αλλιώς όπως το λέω εγώ. Κύριε, μα έτσι είναι.
Πώς το κάνουμε δηλαδή. Εσύ να μην τι λες. Αυτό που λέει είναι από δεν μπορώ. Όχι, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, δεν είπα, έτσι, δεν είπα, δεν θέλω. Τότε γι' αυτό και δεν έχεις. Ναι, μπράβο, τελείωσε. Και έλεγα λοιπόν στον συνομιλητή μου, λέω, καθόμουν που το διάβαζα αυτό που άκουσες τώρα, μάθετε από μένα ότι είμαι ταπεινός και πράος και θα βρείτε ανάπαυση. Και το έχουμε στους γιατρούς. Και μας το λέει ο γιατρός ο μεγάλος ο κύριος μας, μόνο με ταπείνωση και με πραότητα που τη χαρίζει ο Κύριος, αισθάνεσαι αυτή την ανάπαυση. Έχετε στον οργανισμό του ανθρώπου, δεν λέω οργανισμό, ενώ το σώμα, αλλά και την ψυχή, ισορροπία. Ισορροπία δεν έχει τα χαπάκια. Τα χαπάκια σε μπαλαβώνουν. Του Χριστού, του Χριστού ο λόγος σε ειρενεί. Διάβασα και τούτο το σημαντικό στα βιβλία αυτά που έχω πάρει. Τελείωσα. Λέει, τούτο, κλείστο και θα πάω στο παράδεισο. Μόνο με αυτό θα το κλείσει. Αλλά λέμε πολλά. Φίλε μου, θα το κλείσει, θα το κλείσει. Θα πει ο Ιωσήφ, έκανε αυτό. Άπαξ και το κλείσει, αυτό είναι ο παράδεισο. Αμήν. Που είμαι παλαιό, θα φτιάξουμε. Αμήν. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς σου, δώσει ημίν σήμερο, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφήνε τους οφειλέτες ημών. Μη είσαι ενέργης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πορείο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μόνο άμα θέλουμε, όπως είπε ο αδερφός, κάνουμε. Άμα ο αδερφός είπε δεν θέλουμε. Έτσι λέει ο αδερφός. Θέλουμε, αλλά δεν θέλουμε. Αυτά δεν γίνεται. Έτσι, θέλουμε, αλλά δεν θέλουμε. Πώς το κάνουμε. Έτσι. Είναι. Άμα δεν ανοίξουμε...